Η σημερινή βραδιά, επειδή είναι θυμοτιμική, θα τιμήσουμε το Δήμαρχο της Κομωτινής, γιατί μας βοηθάει τα μέγιστα στην υλοποίηση του οράματός μας για το γήπεδο Θρυλωρίου. Είμαστε στο τολίμα, είμαστε στο 85% αυτή την ώρα, στο να ολοκληρωθεί το γήπεδο. Θα παρακαλούσα πολύ... Αντίπαλοι παίζαμε με τον πατέρα του Κώστα, τον έκανα κάτι ποδιές τότε εγώ στα παλιά μου. Λοιπόν, θα παρακαλούσα πολύ τον αντιδήμαρχο, τον Πέτρο του Ζωγράφου, που βρίσκεται εδώ και μας θυμάμαι την παρουσία του, αν και είχαμε παλιά και ιδιαίτερες κόντρες. Δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε όλα. Θα παρακαλούσα πολύ λοιπόν... Κατερίνα, δώσε μου λίγο τους πλάκες. Αυτή την πρώτη δεξιά. Σωστά είναι. Ναι. Εκ μέρους του Δημάρχου Κομωτινής, σαν αντιδήμαρχος και αθλητισμού που είναι ο Πέτρος του Ζωγράφου, ελπίζω να είναι δίπλα στην ομάδα μας, δίπλα στο χωριό μας, δίπλα στις προθέσεις μας. Δεν ξέρω αν θα το υλοποιήσει. Περιμένω μια υπόσχεση τώρα. Καταρχήν, Πρόεδρε, οι κόντρες δημιουργούν αγάπη. Οι κόντρες δημιουργούν αγάπη. Ξεκινάμε από αυτό. Άρα λοιπόν, όταν δεν υπάρχουν κόντρες και όταν δεν υπάρχει έτσι λίγο ίντριγκα, δεν υπάρχει ούτε αγάπη ούτε τίποτα. Χρόνια πολλά σε όλους. Με υγεία, αγάπη, ευτυχία. Σας στέλνω τους χαιρετισμούς του Δημάρχου Κομωτινής, του Ιωάννη Γκαράνη, ο οποίος λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν μπορεί να βρίσκεται σήμερα εδώ μαζί μας. Εύχομαι στους ποδοσφαιριστές πάνω απ' όλα υγεία, στο προπονητικό επιτελείο και στην διοίκηση της ομάδος κάθε επιτυχία. Θα είμαστε μαζί, πρώτον ως συγχωριανός, διότι και εγώ κατάγομαι από το Θρυλώριο, και δεύτερον και ως αντιδήμαρχος παιδείας και αθλητισμού στο πόστο το οποίο βρίσκομαι τώρα, θα βοηθήσω στα μέγιστα την ομάδα. Να είστε καλά, καλή χρονιά και πάντα επιτυχίες. Πέτρος έπαιζε παλιά τερματοφύλακας, δεν έχω βάλει γκολ από τα 40 μέτρα. Παρακαλώ, Πέτρο, σε παρακαλώ να έρθεις, άσε την πλακέτα του Δημάρχου και έλα, γιατί έχεις να τιμήσεις την αντιδήμαρχο Καβάλας, την αδερφή μου η οποία βοηθάει πάντα την ομάδα, έστω και αν είναι μακριά, τη Βακυρτζή Σαΐα Κακουλίδου. Είναι τιμή για το Θρυλώριο, για τη Δήμαρχος Καβάλας να έχει γεννηθεί στο Θρυλώριο και να κατάγεται και να βοηθάει το πότε Θρυλώριο από εκεί που βρίσκεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μεγάλη αυτή τιμή. Εύχομαι καλή χρονιά, με υγεία, δύναμη, αγάπη, προπαντός αγάπη, γιατί χωρίς αγάπη δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Καλή επιτυχία στην ομάδα, την παρακολουθώ από την Καβάλα. Και εύχομαι φέτος να τερματίσετε πρώτοι. Αυτό επιθυμώ. Όπως σας είπα και στην αρχή, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, υπάρχουν κάποια πρόσωπα τα οποία είναι πάντα δίπλα στο ποδόσφαιρο και χωρίς αυτούς τους θεωρητικά δημοσιογράφους, γιατί είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, όπως είναι ο Δημήτρης ο Παγκυρτζής, ο οποίος είναι, εγώ το θυμάμαι όταν πηγαίναμε με τον Παθραϊκό και παίζαμε στα χωριά Δέλτα Εθνική και Γάμα, ήταν στο λεωφορείο μαζί και εργότανε μαζί μας ως φίλαθλος, και τώρα είναι δημοσιογράφος στο Thrakis Sport και σε άλλα κανάλια. Θα παρακαλέσω λοιπόν, είμαστε υποχρεωμένοι να τον τιμήσουμε, θα παρακαλέσω την υπεύθυνη από το κουλούρι, την κυρία Μένια, να έρθει να παραδώσει την πλακέτα. Ευχαριστώ πολύ την διοίκηση του Πόρτο Θρυλώριου,
προσωπικά τον Μιχάλη τον Κακουρίδη. Το γνωρίζω από παλιά, όταν ήμουν εγώ, ακόμη είμαι και στο Πανεπιστήμιο. Ακόμη ήμουν τότε στην Πολυθήκη, ο Μιχάλης ήταν φοιτητής. Το θυμάμαι φυσικά από τον Παθραϊκό, στη συνέχεια στον Παθραϊκό και στα γήπεδα της Ευρώπης. Του εύχομαι ό,τι το καλύτερο στην ομάδα και το γήπεδο που ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες να δουν την ομάδα όσο ψηλότερα γίνεται και να επανέλθει στις εθνικές κατηγορίες. Σειρά έχει τώρα η κυρία Μαρίνα Κινέζου, η οποία είναι η δημοσιογράφος του Thrake TV, αλλά περισσότερο για μας είναι η on camera, η off camera, πώς τα λένε, του Πόντου Θρυλωρίου και η πιο φανατική φιλαθλός μας. Φανταστείτε ότι αφήνει την κάμερα και πανηγυρίζει στα γκολ. Είναι χαρά και τιμή που είναι μαζί μας. Χαρά και τιμή. Και θα παρακαλούσα τον coach της ομάδος, τον Κυριάκο τον Χριστοδουλάκη. Εγώ μόνο ένα θέλω να πω, γιατί η γραμματιά μου πολύ συγκινημένη ως μισή πόντια, ότι ήξερα ότι οι πόντιοι χορεύουν με τη ψυχή τους. Τελικά έμαθα ότι παίζουν ποδόσφαιρο και με την ψυχή τους όμως. Καλή επιτυχία, παιδιά. Έπρεπε να σκαμαρώσεις το πρώτο θέση.
ομάδα. Επίσης σήμερα είναι ιδιαίτερη βραδιά γιατί αισθανθήκαμε την υποχρέωση να τιμήσουμε και κάποια πρόσωπα τα οποία είναι δίπλα στο ποδόσφαιρο, όπως είναι οι δημοσιογράφοι της Κομωτινής που είναι παρόντες εδώ σήμερα, συγκινημένοι που έρχεται ο Φλουρίς στο Χρήστο.